τίποτα δεν άλλαξε, η παραμένει ίδια. Είναι σταθερή και είναι μία. Αυτή λέει πολύ απλά το εξής. Ότι εμείς έχουμε σαν ενιαία άποψη τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή. Θέλουμε δηλαδή πρακτικά να μην πετάμε στον ίδιο κάτω όλα τα σκουπίδια μαζί και να ανακτούμε, αν μπορούμε και όσο μπορούμε περισσότερο και σε τοπικό επίπεδο, όλους τους πόρους οι οποίοι υπάρχουν μέσα στα απορρίμματα, μειώνοντας και το κόστος διαχείρισης για τον πολίτη και για τον Δήμο. Πρακτικά αυτό σημαίνει, για να το λέμε με απλά λόγια, ότι θα πρέπει να δημοσιευτεί, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τέλους Απριλίου ο εθνικός σχεδιασμός, που είχε βέβαια ολοκληρωθεί από την προηγούμενη διοίκηση και προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα περιθώρια αλλαγών. Και η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί, τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί. Δεν θέλουμε να δεσμεύει τη χώρα στο μονόδρομο των ΣΔΙΠ και των μεγάλων αποστασίων. Αντιθέτως, αυτό που επιδιώκουμε και θα το κάνουμε έτσι και αλλιώς στο επίπεδο των περιφερειακών σχεδιασμών, που πρέπει να γίνουν άμεσα. Δυστυχώς, Δήμαρχε, για το ξέρετε και εσείς που είστε στο Φότσα από την πλευρά του Υπουργείου, ξέρουμε ότι το χρονοδιάγραμμα για την ερεσιμότητα, δηλαδή για να πάρουμε λεφτά την Ευρώπη, είναι Σεπτέμβριο. Αλλά μάθαμε ότι ο Φότσα θυμάστε εμεί τη μελέτη το Μάιο του 2016. Πρέπει να το δείτε, γιατί μπορεί να χάσει το τρένο και την Μακεδονία. Εμεί θα επιδιώξουμε να γίνει πολύ πιο γρήγορα και το λέω εμεί και με την αυτοδιοίκητική μου ταυτότητα παραμένει. Ο σκοπό λοιπόν είναι να μπει στον περιφερειακό σχεδιασμό τη Κεντρική Μακεδονία. Η ενίσχυση αυτή τη κατεύθυνση, που εδώ που τα λέμε δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι τη Ευρώπη. Γιατί είναι ευρωπαϊκή οδηγία του 2008, που λέει ότι το 50% των δραστικών πρέπει να ανακυκλώνονται. Το 50% των δραστικών απορριμμάτων λοιπόν ανακυκλώνονται, λέμε και εμεί, δεν λέμε κάτι διαφορετικό, αλλά πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα. Αυτά τα βήματα στου Δήμου πρακτικά σημαίνει ότι πέρα από το Black Out και τα οποιαδήποτε τοπικά προγράμματα χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, αλουμινίου, πρέπει άμεσα οι Δήμοι να ξεκινήσουν και ρεύμα οργανικών, καθαρών οργανικών αποβλήτων. Αν αυτό θα γίνει σημειακά σε μεγάλους παραγωγούς και στο πράσινο ρεύμα των κλαδεμάτων, ή αν θα γίνει συνολικά και θέμα της τοπικότητας. Όμως αυτό που δεν έχουμε στην ατζέντα και που το πάμε γρήγορα, είναι ότι πρέπει να γίνουν και τοπικά σχέδια διαχείρισης. Αυτό που είναι κάτι καινούριο, δεν είναι θεσμική υποχρέωση, αλλά εμείς το έχουμε ζητήσει να μπει στο νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι ότι πρέπει ο Δήμος να έχει το δικό του δημοτικό σχέδιο διαχείρισης, να δεσμεύεται για τις δικές του επιδιώξεις, στόχους και ρυθμίσεις, να συνδέει το τοπικό σχέδιο αυτό με τον κανονισμό καθαριότητας και να επιβλέπει και ο Δήμος και οι πολίτες τον κανονισμό καθαριότητας. Γιατί πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο περιβάλλον. Και ως πολίτες και ως Δήμος. Νομίζω ότι θα βοηθήσει η πολιτεία να γίνουμε πιο αυστηροί, πιο επενδυτικοί αλλά και πιο υπεύθυνοι. Αυτό ελπίζουμε να δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και ό,τι ελπίζουμε θα διεκδικήσουμε να δώσει και θα διεκδικήσουμε και με οικονομικά εργαλεία να δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά πρέπει να κάνουμε τον πολίτη συμμέτοχο ξυπνώντας και από την περιβαλλοντική εκπαίδευση αλλά και από τους παραγωγούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και στο Δήμο Λεοκάστρου διεκδικούμε ένα τοπικό σύγχρονο με τους επαγγελματίες, με τους εκπαιδευτικούς, με τους αγρότες ή αν θέλουμε να έχουμε παραγωγούς εκτός σχεδίου, σχετικά με τι απορρίπτουμε και πού. Θα υπάρχουν μέρη υποδομές, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται κανονισμοί. Και οι κανονισμοί λένε ανακύκλωση. Από εκεί και μετά, σε περιφερειακό επίπεδο, για τα υπόλοιπα ποσοστά που υπολείπονται, θα υπάρχουν μονάδες οι οποίες σας πηγαίνουν πάλι στην ανάπτυξη υλικών. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα για την Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα διέξοδο πόρων, δεν έχει υλικά, θα το πω πολύ απλά, και χάνει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό από αυτά. Άρα, εμείς ακόμα και η οικονομία δεν το δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας. Οποιαδήποτε ανάγνωση πολιτική, από αυτό το πολύ λίγο να πάμε. Να ξαναβρούμε υλικά και βέβαια επιτρέψτε να πω ότι το σημαντικό τελικά ίσως δεν είναι η ανακύκλωση. Το κάνω αυτό έτσι λιγάκι για να σοκάρω. Το σημαντικό είναι να μην παράγουμε. Μάλλον αυτό σημαίνει να αλλάξουμε και τα κανονικέ συνήθειε όμω του χρόνου ζωή. Αλλά η αριστερά σημαίνει ότι δεν θέλει πολίτε, δεν θέλει μόνο στα απορρίμματα. Άρα είναι με στη δικιά μα κουλτούρα να τα αλλάξουμε όλα. Και να γίνουμε πιο υπεύθυνο. Γιατί παράγουμε πάρα πολλά απόπειρα, που σημαίνει ότι κάνουμε πάρα πολλού κόσμου. Όλα τα υπόλοιπα έργα, και όχι τα τσπαγοράκια, και δεν ξέρω πού τον προωθείο που έχουν πει, γιατί μάλλον καθυστερεί πάρα πολύ, πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το μοντέλο. Αυτό είναι που παραμένει σταθερό διαχρονικά. Το μοντέλο διαχείριση που σημαίνει ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, τοπική ευθύνη, τοπική κανονική. Και από εκεί και μετά, βέβαια, η συλλογικότητα τη αυτοδιοίκηση πρέπει να ελέγχεται και να ελέγχεται. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο φορέας αυτός πηγαίνει προς τα πίσω γιατί δεν τον ελέγχουμε σε αυτή την. Αυτό θέλουμε να γίνει. Τότε θα πρέπει. Μισό λεπτό μοναχά. Τότε θα πρέπει. Τότε θα πρέπει, κύριε Φάμπελε, να στηρίξετε αυτούς. Δεν επαρέρχομαι, είναι ένα στοιχείο με βάση αυτό που απάντησε. Θα πρέπει να στηρίξετε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει τα ραβασάκια για να πάνε στα δικαστήρια και μόνο γιατί παρουσιάστηκαν για να διαμαρτυρηθούν για το ΣΜΑ Ευχαρπίας.
εφόσον έχετε αυτές τις απόψεις. Εγώ τουλάχιστον αυτό που ξέρω από τον φορέα και που ζήτησα όταν ήμουν πρόεδρος είναι να μην υπάρχει καμία μίληση του φορέα. Αυτή τη στιγμή έρχονται πάνω από